Λοιπόν, το 2028 κλείνουν 100 χρόνια από τη θεμελίωση του σχολείου της Βολισσού, του κτηρίου, και φέτος με πρωτοβουλία του σχολείου αλλά και μια ομάδα ανθρώπων που πλαισιώνουμε πάντα αυτές τις δράσεις, ξεκινάμε τους εορτασμούς και η πρώτη εκδήλωση είναι 28 Σεπτεμβρίου, που είναι και η ημέρα στην οποία στην πραγματικότητα ιστορικά θεμελιώθηκε το σχολείο. Δεν θα είναι η μοναδική δράση αυτή. Θα έχει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες θα κορυφωθούν την τελευταία χρονιά, το 2028. Όλα γίνονται στη συνεργασία με το σχολείο, με το Σύλλογο Φίλων Σχολείων Βολισσού, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βολισσού, με την τοπική κοινότητα. Και είναι μια ευκαιρία να μετρήσουμε και τις δυνάμεις μας και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με κρισιμότερη τον κίνδυνο της, να κλείσει το σχολείο, τέλος πάντων, καθώς συρρυκνώνεται ο μαθητικός πληθυσμός. Τι ενέργειες, αυτή την κατεύθυνση, κύριε Παπαμούσα, τι ενέργειες μπορούν να γίνουν και αν έχουν ληφθεί ήδη οι πρωτοβουλίες? Πέρα από τη γνωστή ενέργεια της επιδότησης των μαθητών που μεταγράφονται στο σχολείο μας, έχει ξεκινήσει και μία προσπάθεια σε συνεννόηση με κάποια μέσα, τέλος πάντων, σε εθνικό επίπεδο και με το σχολείο, με τη δασκάλα που ξεκίνησε το project αυτό στα Φουρνά, στο Καρπενήσι. Έχουμε έρθει σε επαφή και υπάρχει μια περίπτωση από εκεί να δούμε φως, καθώς έχει οικογένειες σε αναμονή, πολλές οικογένειες σε αναμονή, και αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από εμάς. Δηλαδή, εμείς το κομμάτι, ας πούμε, της στέγασης ή της σύντησης ή της χρηματοδότησης με κάποιο τρόπο το έχουμε λύσει. Η αμανή χρειάζεται εργατικά χέρια. Οπότε και αυτά δεν τα έχουν στα Φουρνά. Στα Φουρνά στηρίζονται πάρα πολύ στην Εκκλησία, στα συσίτια και στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Εμείς εδώ έχουμε την στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου, αλλά έχουμε και μία δέσμευση ότι θα έχουμε στήριξη σαν περιοχή ευρύτερη. Έχουμε όμως και τις δικές μας επαφές που έχουμε αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα με μεγάλους οργανισμούς όπως το Μαζί για το Παιδί, το Free Plastic Greece, Plastic Free Greece, την Action Ελλάς, και οργανισμούς οι οποίοι είναι δίπλα μας και θα μας στηρίξουν, πέρα από το χορηγό και τους ομογενείς οι οποίοι είναι δίπλα και σε αυτό. Όσον αφορά το κτηριακό του σχολείου, εκεί έχουμε κάποια, έτσι, έχει δρομολογηθεί κάτι? Στο κτηριακό το σχολείο έχει προβλήματα με τα κουφώματα. Είναι ένα σχολείο με πάρα πολλά κουφώματα. Δεν θέλω να μιλήσω αντιπολιτευτικά, αλλά δεν είχε γίνει και κάποια φοβερή δουλειά κατά το προηγούμενο διάστημα. Είχαν αλλαχτεί ένας πολύ μικρός αριθμός παραθύρων. Μπαίνουν ακόμα νερά μέσα, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό το πρόβλημα όσο ήταν μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, χρειάζονται πολύ περισσότερες.